Καλησπέρα σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμαστε σήμερα ανάμεσα στους Έλληνες μετανάστες στη Δανία, οι οποίοι είτε πριν πολλά χρόνια είτε πιο πρόσφατα αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα μας προκειμένου να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να φτιάξουν οικογένεια. Διαπιστώνουν όμως και εδώ στη Δανία, όπως και στις άλλες σκανδιναβικές χώρες, ότι γη της επαγγελίας στον καπιταλισμό δεν υπάρχει. Ότι η εργοδοτική εκμετάλλευση ή ανασφάλεια για το ίδιο το παρόν και το μέλλον δεν έχουν σύνορα, δεν έχουν εθνικότητα. Στην Ελλάδα, στη Δανία, σε όλη τη Σκανδιναβία, όπως και σε όλο τον κόσμο, οι λαοί προβληματίζονται, ανησυχούν για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο σήμερα που μένεται εδώ και 1,5 μήνα στην Ουκρανία, πολύ κοντά από εδώ, μετά την εισβολή της Ρωσίας, που από την πρώτη στιγμή θέλουμε να επισημάνουμε, το ΚΚΕ καταδίκασε απερίφραστα. Ο σημερινός άδικος και από τις δύο πλευρές ιμπεριαλιστικός πόλεμος είναι αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεγάλων συμφερόντων. Είναι αποτέλεσμα της όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Ρωσία για τον έλεγχο της Ουκρανίας, του ορυκτού της πλούτου, των απέραντων πεδιάδων της, των σιτοβολώνων της, του δικτύου των ενεργειακών αγωγών, της στρατηγικής της θέσης για το μοίρασμα των αγορών και των σφαιρών επιρροής. Να γιατί το ΚΚΕ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών, ούτε ΝΑΤΟ, ούτε Ρωσία. Διαλέγουμε το στρατόπεδο των λαών. Η ελπίδα βρίσκεται στη δική τους αυτοτελή ανεξάρτητη πάλι. Λέμε όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που οδηγεί σε εκατόμβες νεκρών και σακατεμένων, οδηγεί στη φτώχεια, την ακρίβεια, τις ελλείψεις, τις κυρώσεις και την προσφυγιά. Αυτή τη βαρβαρότητα οι λαοί χρειάζεται να την πολεμήσουν μέχρι το τέλος. Απαιτούμε να σταματήσει κάθε εμπλοκή της Ελλάδας όπως και της Δανίας. Δεν ανεχόμαστε να πληρώνουν οι λαοί τον βαρύτατο λογαριασμό του πολέμου. Αυτό είναι το δικό μας γνήσιο και πραγματικό αντίκρισμα. Όχι στον πόλεμο. Καμιά εμπιστοσύνη στην αστική τάξη και τις κυβερνήσεις της τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Δανία παντού. Είναι αυτές που μας εμπλέκουν σε μεγάλες περιπέτειες. Όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι παπαγάλοι τους στα μέσα ενημέρωσης, ότι όλα ξεκίνησαν ξαφνικά στις 24 του περασμένου Φλεβάρι, η αδιαμφισβήτητη αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα πιο βίαια μέσα. Ένας πόλεμος δεν μπορεί να εξεταστεί μόνο από την τελευταία φάση του, την στρατιωτική επέμβαση δηλαδή της μιας ή της άλλης πλευράς. Πριν την έκρηξη είχε εκδηλωθεί σε όλη την περιοχή γύρω το μπαρούτι, είχε απλωθεί το φυτίλι της σημερινής σύγκρουσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την καπιταλιστική παλινόρθωση στην Ανατολική Ευρώπη, ήταν αυτοί που προώθησαν τις δυνάμεις τους και στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Πρώην σοσιαλιστικά κράτη εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ευρωατλαντικός Συνασπισμός μεθόδευσε την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας. Εγκατέστησαν στρατιωτικές βάσεις και πολυεθνικά νατοϊκά τάγματα. Πραγματοποίησαν μεγάλης έκτασης στρατιωτικές πολεμικές ασκήσεις κοντά στα σύνορα. Η αντιπαράθεση
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία συνδυάστηκε με τις αντιθέσεις μέσα στην ίδια την αστική τάξη της Ουκρανίας, η οποία διασπάστηκε για το ποιο δρόμο θα ακολουθήσει η χώρα, εάν δηλαδή θα ενταχθεί στην Ευρωατλαντική ή αν θα ενταχθεί στη Ρώσικη Συμμαχία. Στο έδαφος αυτό, με την άμεση επέμβαση του Δυτικού Στρατοπέδου, εκδηλώθηκε η ονομαζόμενη Πορτοκαλή Επανάσταση το 2004 και μετά το πραξικόπημα του 2014, με την ανατροπή τότε της εκλεγμένης Ουκρανικής κυβέρνησης, τη στήριξη και αξιοποίηση φασιστικών ναζιστικών συμμοριών και διαφόρων ακροδεξιών παραστρατιωτικών ομάδων κρούσης. Από την άλλη, η πολιτική της Ρωσίας πέρασε από διάφορες φάσεις. Μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού, διαμόρφωσε στενές σχέσεις με το ΝΑΤΟ. Έγινε μέλος, βλέπετε, του Νατοϊκού Συνεταιρισμού για την Ειρήνη. Ανταπάντησε στις επεμβάσεις των Αμερικάνων του ΝΑΤΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επέμβαση στη Γεωργία, με προσάρτηση της Κρυμαίας, καθώς και με την αναγνώριση των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών του Ντομπάς για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων βεβαίως του ρώσικου μεγάλου κεφαλαίου. Εμείς δεν ξεχνάμε, όπως κάνουν οι διάφοροι ευρωατλαντικοί απολογητές, το τι συνέβη πριν ένα δίμηνο, για παράδειγμα, στο Καζακστάν, όπου υπήρξε πάλι στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας για την καταστολή εκεί των μεγάλων απεργιακών εργατικών κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων, για την αποτροπή εκεί του κλονισμού της αστικής εξουσίας σε συνθήκες μεγάλης όξυνσης του ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού στην κρίσιμη περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Να γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι τα σπάσανε με τον Πούτιν στη μοιρασιά της Λίας στην Ουκρανία, ανήκουν και θα συνεχίσουν να ανήκουν στο ίδιο στρατόπεδο των ληστών καπιταλιστών. Άλλωστε, με τον Πούτιν, τον Γέλτσιν πριν από αυτόν, τον Γκορμπατσόφ και τους ομοίους τους, είχαν από παλιά αγαστή συνεργασία όλη η Δύση, μεθοδεύοντας τις αντεπαναστατικές ανατροπές των αρχών της δεκαετίας του 90, την ανατροπή του σοσιαλισμού, τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Οι μετέπειτα βραβεύσεις τους από τους Αμερικάνους, από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διάφορες κολεγές και οι κοινές business που έκαναν για δεκαετίες, αυτό μαρτυρούν. Ήταν η ανταμοιβή για τις υπηρεσίες τους τότε. Η αλήθεια όμως δεν μπορεί να παραχαρακτεί. Η καπιταλιστική παλινόρθωση αποτέλεσε μεγάλο ιστορικό πισωγύρισμα που το βιώνουν η εργατική τάξη, όλοι οι λαοί δραματικά, όχι μόνο εκεί που ανατράπηκε ο σοσιαλισμός σε εκείνες τις χώρες, αλλά σε όλη την Ιδρώγειο, με τραγικές συνέπειες, και μέσα σε αυτές εντάσσεται και ο σημερινός ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Έχει καταγραφεί στη συνείδηση των λαών και δεν ξεγράφεται, παρά τους διάφορους τόνους αντικομουνισμού, ότι οι διάφορες εθνότητες και λαοί ζούσαν πολύ μονιασμένοι, ειρηνικά, για πολλές δεκαετίες στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Η διαδικασία της αντεπανάστασης γέννησε τους καπιταλιστές που θησάβρισαν, αρπάζοντας τον κόπο δεκαετιών του τότε ενωμένου σοβιετικού λαού. Αυτούς τους καπιταλιστές εκφράζουν οι κυβερνήσεις του Πούτιν στη Ρωσία και του Ζελένσκι στην Ουκρανία. Παρά τις διαφορές και τις αντιθέσεις τους, πατάνε στο ίδιο έδαφος. Είναι υποστηρικτές του καπιταλισμού. Αυτός τους χρεώνεται. Είναι υπέρμαχοι του αντικομουνισμού. Βιάζουν την ιστορική αλήθεια και συκοφαντούν τη Σοβιετική Ένωση. Η πολιτική τους τροφοδοτεί τον εθνικισμό, το φασισμό, τις ναζιστικές συμμορίες, καταπατά εργατικά λαϊκά δικαιώματα,
εργατικά συμφέροντα. Να γιατί επίσης η στήριξη της κυβέρνησης Ζελένσκι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική αλληλεγγύη στο λαό της Ουκρανίας. Η αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι, όπως και η προηγούμενη του Ποροσένκο που προέκυψε με το ευρωατλαντικό πραξικόπημα, αποτελεί μέρος του προβλήματος. Έχει μεγάλες ευθύνες, όπως άλλωστε και η Ρωσία, για το πώς οδηγήθηκε ο λαός της Ουκρανίας να ζει αυτό το δράμα. Έχει ενσωματώσει ναζιστικές ορδές στον Ουκρανικό στρατό, όπως το τάγμα Αζόφ, το τάγμα Αϊντάρ και τόσα άλλα, που δολοφόνησαν δεκάδες συνδικαλιστές το 2014 στην Οδυσσό, ενώ έχει αποκαταστήσει και βραβεύσει απογόνους των ΕΣΕΣ, των φασιστών, διώκει και φυλακίζει σήμερα κομμουνιστές, έχει θέσει εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας. Μάλιστα, έχει ανακηρύξει ανεπιθύμητα, persona non grata, στελέχη του ΚΚΕ, που με την ιδιότητα του βουλευτή, του ευρωβουλευτή, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους Ουκρανούς κομμουνιστές. Το ΚΚΕ ασφαλώς και αρνήθηκε να συμμετάσχει στη φιέστα που διοργανώθηκε προχθές στην Ελληνική Βουλή με προσκεκλημένο τον Ζελένσκι και δικαιώθηκε η στάση του. Είμαστε περήφανοι γιατί τα έδρανα της Ελληνικής Βουλής ήταν άδεια όταν μιλούσε ο Ζελένσκι και οι Ναζί τον Αζόφ. Βέβαια, πιστοί στα ευρωατλαντικά ραντεβού τους απεδείχθησαν εκτός από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το ΜΕΡΑ25, που δεν παρέλειψαν να εκφράσουν τα διαπιστευτήρια της ευρωατλαντικής νομιμοφροσύνης τους. Αυτή η συνεπής, η έντιμη στάση του ΚΚΕ εκφράζει και την πραγματική αλληλεγγύη με τον λαό της Ουκρανίας που δοκιμάζεται από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Η λάσπη και οι λαθροχειρίες από τα διάφορα ευρωνατοϊκά επιτελεία που ταυτίζουν με τη Ρωσία όποιον δεν ευθυγραμμίζεται με το νατοϊκό αφήγημα δεν θα περάσουν. Τους το λέμε και εδώ, από την Κοπενχάγη. Αγαπητές φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την ουσιαστική συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων κλιμακώνει την εμπλοκή σε αυτό τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς. Στέλνει πολεμικό στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία. Έχει θέσει στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ στρατιωτικές υποδομές και μέσα. Με τις στρατιωτικές βάσεις στη Σούδα, τη Λάρισα, το Στεφανοβίκιο, την Αλεξανδρούπολη, η χώρα έχει μετατραπεί σε ορμητήριο πολέμου μεταφοράς δυνάμεων προς την Ανατολική Ευρώπη. Έχει μετατραπεί σε θήτη λαών άλλων χωρών, αλλά και ο ελληνικός λαός σε θύμα, αφού η χώρα έχει γίνει στόχος πιθανών αντιπίνων. Αναδείχθηκε μάλιστα η Ελλάδα πρωταθλήτρια πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στους νατοϊκούς εξοπλισμούς που ξεπερνούν τα 6,5 δισεκατομμύρια. Οι ανέξοδες φιλιρινικές ευχές του ΣΥΡΙΖΑ, το ψεύτικο φιλιρινικό προσωπείο που έχει φορέσει, δεν μπορεί να κρύψει τη συνενοχή του. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πριν πρωτοστάτησε στην εμπλοκή της χώρας στο νατοϊκό σχεδιασμό, στο στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις βάσεις, στην υπογραφή της νατοϊκής συμφωνίας των Πρεσπών. Σήμερα αναπαράγει τα προσχήματα και κουκουλώνει τις ευθύνες ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συνενεί σε όλους τους στόχους εμπλοκής που θέτει η κυβέρνηση. Υπερθεματίζει για το
για τα περί συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, ζητώντας η όποια εμπλοκή να έχει το πράσινο φως τους. Καλούν το λαό και τα παιδιά του να πολεμήσουν με το μέρος του ενός στρατοπέδου ληστών απέναντι στους άλλους για το ποιος θα πάρει μεγαλύτερο μερίδιο στη ληστεία του λαού της Ουκρανίας και των άλλων λαών της περιοχής. Ισχυρίζονται ότι στηρίζουν τον Ουκρανικό λαό, αλλά η αλήθεια είναι ότι η πολιτική αυτή στηρίζει αυτούς μόνο που τον οδηγούν εδώ και χρόνια στον όλεθρο, στην καταστροφή, αυτούς που τον έκαναν σάκο του μπόξ στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία για τα δικά τους ιδιωτελή συμφέροντα. Λένε, για παράδειγμα, ότι θωρακιζόμαστε από την τουρκική απειλή, αλλά η αλήθεια είναι ότι η στρατηγική του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύουν τις στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία, τροφοδοτούν τις τουρκικές διεκδικήσεις, την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών της Ελλάδας. Ο νατοϊκός ιμπεριαλισμός δεν αναγνωρίζει σύνορο στο Αιγαίο και κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά μόνο, λέει, νατοϊκό έδαφος και δουλεύει για επικίνδυνες διευθετήσεις στο Αιγαίο, σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, για οδυνηρούς συμβιβασμούς στη συνδιαχείριση του Αιγαίου σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εναντιώνεται στην ατοϊκή εμπλοκή, διοργανώνει στην Ελλάδα μαζικά συλλαλητήρια ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την οποιαδήποτε εμπλοκή της Ελλάδας αυτών. Για να μην πληρώσει τις συνέπειες ο λαός μας, το κόμμα μας πρωτοστατεί στην ενημέρωση του λαού. Δυνάμεις με μαχητικές κινητοποιήσεις σε λιμάνια που φιλοξενούν νατοϊκά αεροπλανοφόρα, φρεγάτες, σε σειροδρομικές επίσης, από όπου περνούν τρένα με νατοϊκά φορτία, με τάγκς, με άρματα, στέλνουν παλικαρίσια οι κομμουνιστές το μήνυμα εκεί, τόσο στην κυβέρνηση, όσο και στους νατοϊκούς μακελάριδες, να μην χρησιμοποιείται το έδαφος, η θάλασσα και ο αέρας της Ελλάδας ως πολεμικό ορμητήριο. Απαιτούμε κανένας φαντάρος ή αξιωματικός να μην βγει έξω από τα σύνορά μας, να κλείσουν τώρα όλες οι στρατιωτικές βάσεις. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους εργαζόμενους, στους ελληνικούς σιδηροδρόμους που αρνήθηκαν να βάλουν πλάτη και να βοηθήσουν στη μεταφορά του νατοϊκού υλικού προς την Ουκρανία. Αυτοί οι υπάλληλοι, λοιπόν, και όλες αυτές οι εστίες αγώνα μπορούν και πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Αλλά εδώ που τα λέμε, και μιας και βρισκόμαστε στη Δανία, και η κυβέρνηση της Δανίας, από ό,τι φαίνεται, δεν πάει πίσω στη βρώμικη εμπλοκή σε αυτόν τον πόλεμο, με τη σοσιαλδημοκρατική της κυβέρνηση και με τη συνένεση του Λαϊκού Κόμματος, αλλά και των κοκκινοπράσινων. Σαν έτοιμη από καιρό και η δανέζικη κυβέρνηση, με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αποφάσισε αύξηση των στρατιωτικών δαπανών κατά 18 δισεκατομμύρια κορώνες, είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου το χρόνο, για να επιτευχθεί ο στόχος του 2% για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Ενώ το ΝΑΤΟ, και εδώ στο πλαίσιο βέβαια των συμμαχικών, όπως λέγονται, υποχρεώσεων, ζήτησε την αποστολή 800 Δανών στρατιωτών στη Λετωνία. Η Δανία, και αυτή ως ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ, έχει στείλει μέχρι σήμερα πάνω από 60.000 στρατιώτες, πολεμικά αεροπλάνα και πλοία εκτός των συνόρων της. Σε Αφγανιστάν, σε Ιράκ, σε Κόσοβο σκοτώθηκαν συνολικά 52 Δανείοι και 233 σακατεύτηκαν.
έχει δυνάμεις στο Κόσοβο, στη Βαλτική θάλασσα, στην Εστονία, στη Μέση Ανατολή, με ισχυρές δυνάμεις σε Ιράκ και μέχρι πρόσφατα στο Αφγανιστάν, με πάνω από 700 στρατιώτες, αεροπλάνα και ελικόπτερα, δίνοντας το μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτών στο συνασπισμό ανακάτοικο της χώρας. Η άρχουσα τάξη της Δανίας συμμετέχει επίσης σε μια σειρά από περιφερειακές στρατιωτικές ενώσεις, όπως η Νορντεύκο, που αποτελείται από σκανδιναβικές χώρες, αλλά και στην Joint Expeditionary Force, μια συμμαχία υπό την ηγεσία της Αγγλίας, στην οποία συμμετέχουν οι νατοϊκές χώρες της Βόρειας Θάλασσας και Βαλτικής, μαζί με τη Σουηδία και τη Φιλανδία, καθώς και στη Joint Arctic Command, με επίκεντρο την Αρκτική, μια περιοχή που όλο και περισσότερο μπαίνει στο επίκεντρο της προσοχής των διεθνών μονοπωλίων, λόγω του ότι είναι μια τεράστια αποθήκη μετάλλων σπανίων γεών και φυλάσσει στο υπέδαφος της το 22% των παγκόσμιων αποθεμάτων των υδρογονανθράκων. Οι προβαλλόμενες από τα διάφορα αστικά μέσα ενημέρωσης ως δήθεν ουδέτερες κυβερνήσεις της Σουηδίας και της Φιλανδίας δηλώνουν θερμές στην ιδέα ένταξης στο ΝΑΤΟ, ενώ η Σουηδία ανέπτυξε τεθωρακισμένα και δεκάδες ενόπλους στρατιώτες στο νησί Γκότλαντ της Βαλτικής, το οποίο επαναστρατιωτικοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια το 2019, πολύ πριν δηλαδή την τελευταία ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία. Το ίδιο συμβαίνει και με την αύξηση των σουηδικών εξοπλισμών από το 2018 κιόλας, κατά 5 δισεκατομμύρια κορώνες κάθε χρόνο, με στόχο φέτος να φτάσουν τα 72 δισεκατομμύρια κορώνες. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι όπως και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αστικές τάξεις των σκανδιναβικών χωρών δεν ξύπνησαν στρατιωτικά λόγω της ρώσικης εισβολής. Όλες τους το μάτι το είχαν γαρίδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ας μην είναι όλες τους στο ΝΑΤΟ, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ενταγμένες στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο. Ακόμα κι αν η Δανία διατηρεί τυπικά την αρχή της εξαίρεσης από τη Συμφωνία του Μάστριχτ, που αφορά στην ένταξη της χώρας στην αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνησή της είναι χωμένη μέχρι το λαιμό στα υπεριαλιστικά σχέδια. Η απόφαση για δημοψήφισμα την 1η του Ιούνιου, με σκοπό την άρση αυτής της εξαίρεσης, φοβούμαστε ότι σηματοδοτεί την πρόθεση της άρχουσας τάξης της Δανίας να εντείνει ακόμα περισσότερο την εμπλοκή της στους ευρωατλαντικούς πολεμικούς σχεδιασμούς που θα πληρώσει και ο δανέζικος λαός, όπως και οι Έλληνες μετανάστες, και πάρα πολύ ακριβά. Το όχι στο δημοψήφισμα σηματοδοτεί την αντίθεση στην επικίνδυνη εμπλοκή και υπογραμμίζει την ανάγκη να δυναμώσει η πάλη για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, από κάθε ιμπεριαλιστικό σχεδιασμό με το λαό πραγματικά στην εξουσία. Με εφόδιο την πρόσφατη πείρα του Brexit μπορεί να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά και μια αυταπάτη που υπάρχει, ότι η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το ευρώ μπορεί να αποτελέσει βήμα ή σκαλοπάτι ριζικών αλλαγών, ανατροπών, χωρίς να τίθενται οι όροι που συνδέουν την αναγκαία καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αποδέσμευση και την πάλη για την ανατροπή όλου του καπιταλιστικού οικοδομήματος, δηλαδή για την εργατική, τη λαϊκή εξουσία. Στην προσπάθειά τους να πείσουν τους λαούς για να αποδεχθούν την ενεργότερη εμπλοκή στον υπεριαλιστικό πόλεμο, ισχυρίζονται ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ σημαίνει περισσότερη ασφάλεια. Όμως, η ίδια η πραγματικότητα της Ουκρανίας τους διαψεύδει,
Προκλητικά ισχυρίζεται η ελληνική κυβέρνηση, για παράδειγμα, ότι η εμπλοκή συνιστά μια νέα ευκαιρία για το λαό, όπως έλεγαν και για την έξοδο από την καπιταλιστική οικονομική κρίση και την έξοδο από την πανδημία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο φαύλος κύκλος ανακυκλώνεται. Τα σχέδια αναβάθμισης της Ελλάδας και μετατροπή της σε κόμβο των ενεργειακών σχεδιασμών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής χώνουν ακόμα πιο βαθιά τη χώρα στο κέντρο, στο επίκεντρο των ανταγωνισμών. Ωφελημένοι θα βγουν μόνο κάποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι ο ελληνικός λαός. Οι όψιμοι υπερασπιστές των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ουκρανίας, δηλαδή οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα διάφορα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι τώρα στην Ελλάδα και έβαλαν πλάτη στις αποστολές στρατευμάτων, εξοπλισμούς, σε βάσεις κλπ, δεν πείθουν πλέον κανέναν. Γιατί στην καμπούρα τους έχουν φορτωθεί αμετάκλητα τις επεμβάσεις στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στο Μάλι, στη Συρία, στη Λιβύη, αλλού, όπου μένονται και εκεί ακόμα οι συγκρούσεις με αμέτρητους νεκρούς και εκατομμύρια ξεριζωμένους πρόσφυγες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ΝΑΤΟ πάει πολύ να το παίζουν και οι υπερασπιστές των συνόρων. Αυτοί είναι που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, που η Ευρωπαϊκή Ένωση την βαφτίζει σε έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου σήμερα ως ανεπίλητη σύγκρουση και η Ρωσία μιλά για τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, ενθαρρύνοντας έτσι την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Ψευδολογούν οι ευρωατλαντικοί ιμπεριαλιστές και τα διάφορα φερέφωνά τους ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ο πρώτος δήθεν πόλεμος στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως η ιστορία έγραψε και δεν ξεγράφει ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμμετοχή της Ελλάδας τότε επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ μακέλεψαν τη Ιουγκοσλαβία και το λαό της. Βομβάρδισαν για 78 μέρες το 1999 με 2.300 αεροπορικές επιδρομές, 1.130 πολεμικά αεροσκάφη, 1.300 πύραυλους κρούζ, χιλιάδες βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου, 37.000 βόμβες διασποράς που έσπηραν το θάνατο σε αμάχους. Διαμέλυσαν τη Ιουγκοσλαβία, το ένα κράτος έγινε έξι, με τα ίδια προσχήματα που χρησιμοποιεί σήμερα και η ρώσικη ηγεσία, μιλώντας για προστασία από την εθνοκάθαρση, για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και οι λογαριασμοί των ιμπεριαλιστών στα Βαλκάνια παραμένουν ανοιχτοί, γεννώντας ξανά νέους κινδύνους για τους λαούς. Ενώ οι λαοί δεν ξεχνούν τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τους πολέμους στο Αφγανιστάν για 20 και πλέον χρόνια, στο Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη, την Ιεμένη, πόλεμοι που καταδίκασαν τους λαούς αυτών των χωρών στον ξεριζωμό. Οι δανέζικες και οι ελληνικές κυβερνήσεις αποτέλεσαν πρωτοπόρες στις πιο απάνθρωπες και βάρβαρες πολιτικές καταστολής και σε βάρος των προσφύγων, με απελάσεις, με κολαστήρια τύπου Μόρια στην Ελλάδα, με επαναπροωθήσεις, με πολύμηνες φυλακίσεις, ακόμα και ανηλίκων στα νησιά της χώρας μας, έως και σε τρίτες χώρες κατά σχέσεις τιμαλφών τους. Την ώρα που συνεχίζουν να εφαρμόζουν όλα αυτά με τη βούλα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποδίονται και τους μεγαλόψυχους και καλωσορίζουν τους Ουκρανούς πρόσφυγες, γιατί οι ενώσεις των βιομηχάνων των κρατών έχουν γνέψει ότι το προφίλ των Ουκρανών προσφύγων ταιριάζει γάντι στις ανάγκες τους για φτηνό εργατικό δυναμικό
και για άγρια εκμετάλλευσής τους. Εμείς, όπως και πριν, σε προηγούμενους πολέμους, θα είμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό όλων, ανεξαιρέτως των προσφύγων, των μεταναστών, όλων των κατατρεγμένων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φωτιά των πολέμων και της καπιταλιστικής εξαθλίωσης. Αγαπητές συντρόφισσες, αγαπητοί σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ο ημπεριαλιστικός πόλεμος, εκτός από συνέχεια της εξωτερικής πολιτικής του κάθε καπιταλιστικού κράτους, είναι και η συνέχεια της εσωτερικής πολιτικής, της οικονομικής δηλαδή και κρατικής πολιτικής σε συνθήκες ειρήνης. Όπως γίνεται πάντα, έτσι και τώρα, ο πόλεμος στην Ουκρανία επιτάχυνε σχεδιασμούς του κεφαλαίου που προϋπήρχαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις στέλνουν το βαρύ λογαριασμό της ενέργειας, των καυσίμων, των τροφίμων και των στρατιωτικών εξοπλισμών για να τον πληρώσουν πάλι οι λαοί. Οι γιγαντιές αυξήσεις τιμών στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης επηρεάστηκαν από τον πόλεμο και εκτοξεύθηκαν όμως πολύ πιο πριν. Είναι αποτέλεσμα δηλαδή της ευρωενωσιακής στρατηγικής απελευθέρωσης και του χρηματιστήριου της ενέργειας, του Ταμείου Ανάκαμψης και της πράσινης υποτίθεται μετάβασης και των νέων πράσινων φόρων. Αυτό τεκμηριώνει τόσο το παράδειγμα της προηγμένης στην πράσινη στρατηγική Δανίας ή της Σουηδίας, που έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην τελική ενεργειακή κατανάλωση, όσο και αυτό της Ελλάδας, που είναι συγκριτικά πάρα πολύ πιο πίσω. Ο παρονομαστής όμως είναι κοινός. Τα μονοπόλια της ενέργειας τις αυρίζουν και ο λαός ακριβοπληρώνει για τα αυτονόητα. Πέρσι μόλις το δανέζικο μονοπόλιο των ΑΠΕ, η Vestas, είχε ανακοινώσει κέρδη 5,7 δισεκατομμυρίων, ενώ φέτος, επικαλούμενη την μη επίτευξη των νέων φιλόδοξων στόχων της, ανακοίνωσε 270 απολύσεις. Στην κατά τα άλλα καταπράσινη ενεργειακά Δανία, η τιμή του ρεύματος εκτοξεύτηκε, επειδή φέτος δεν φύσηξε όσο περίμεναν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ενώ ακόμα και το εισαγόμενο από την Νορβηγία ρεύμα από υδροηλεκτρικά, εξίσου και αυτό ακριβοπληρώθηκε, γιατί και εκεί δεν έβρεξε όσο υπολόγιζαν πάλι τα μονοπόλια της ενέργειας. Οι αυξήσεις στον πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος για τα λαϊκά νοικοκυριά ξεκινούσαν από τις 5.000 κορώνες, περίπου 670 ευρώ, που φέρνουν αλλεπάλληλο ντόμινο εκρήξεων στις τιμές σε όλα τα βασικά είδη κατανάλωσης. Ενώ και όσοι είχαν ακουμπήσει τις ελπίδες τους στα οικιακά φωτοβολταϊκά, στις ενεργειακές κοινότητες επίσης, σχέδιο που πολυδιαφημίζουν και στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ κυρίως, διαπίστωσαν στην ίδια τους την τσέπη τι σημαίνει τους όρους να τους βάζουν οι βιομήχανοι της ενέργειας. Ανάλογες και σε πολλές περιπτώσεις και πολύ παραπάνω είναι και οι αυξήσεις στην Ελλάδα, με λογαριασμούς ρεύματος που ισοδυναμούν με 2, 3 και βάλε μισθούς. Αυτά, όπως και στη Δανία, έτσι και στην Ελλάδα, έχουν την ίδια αιτία. Τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος, όλες οι κυβερνήσεις, από το 2011 επί ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, μετά με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πάλι με τη Νέα Δημοκρατία, όλοι τους την στήριξαν εφαρμόζοντας τις ευρωενωσιακές δεσμεύσεις του εμπορίου ρήπων. Κατέστησαν με τεχνητές πρόσθετες επιβαρύνσεις τη λιγνητική
ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα πιο ακριβή από τις ΑΠΕ και ταυτόχρονα μετατρέπουν το φυσικό αέριο σε ηλεκτρικό ρεύμα αντί για θέρμανση, διαδικασία με μεγάλη βέβαια σπατάλη αντί για εξοικονόμηση ενέργειας. Όλοι μαζί προώθησαν την απελευθερωμένη ενεργειακή αγορά στο πλαίσιο της οποίας σχηματίζονται καρτέλ και ανθεί η κερδοσκοπία στο χρηματιστήριο ενέργειας. Με το ρεύμα και την ενέργεια τελικά να μετατρέπεται σε χρηματιστηριακό προϊόν και μάλιστα στην πιο υψηλή ημερήσια τιμή παραγωγής. Οι αποφάσεις των συνόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κυβερνητικά μέτρα επικεντρώνονται στην διασφάλιση της κερδοφορίας των ομίλων μέσω της άμεσης αλλά και της έμεσης φορολογίας των πακέτων του Ταμείου Ανάκαμψης που θα χρυσοπληρώσει πάλι ο λαός. Ενώ για το λαό ανακοινώνονται κάποια ψίχουλα λίγων λεπτών του ευρώ για έκπτωση στη βενζίνη και ορισμένες ακόμα πενταροδεκάρες δίνονται ως αύξηση ανέκδοτο του κατώτατου μισθού. Τέτοια χουβαρνταλίκια βλέπετε. Πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία, όπως και οι προτάσεις των άλλων αντιπολιτευτικών κομμάτων στην Ελλάδα που διαγωνίζονται στο πόσα ψίχουλα θα πέσουν για το λαό από το τραπέζι που έχουν στήσει το φαγοπότι τους στα μεγάλα μονοπόλια. Με την επιμονή μάλιστα του ΣΥΡΙΖΑ να μην ξεφύγει πόντος από τις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις και νόρμες. Δεν πρέπει να περάσει το κλίμα που όλοι τους, καθένας με το ρόλο του, μεθοδεύουν για να μπουν τα κεφάλια μέσα, για προσαρμογή δηλαδή του λαού στα μέτρα που ορίζει κάθε φορά η κερδοφορία μεγάλων επιχειρήσεων. Να μην περάσει το απαράδεκτο εκβιαστικό δίλημα πάλι καλά που έχουμε έστω και ακριβό ρεύμα, καύσιμα και τρόφιμα από το να είχαμε, λέει, ελλείψεις ή και καθόλου. Φίλες και φίλοι, σε όλα αυτά αποφασιστική απάντηση έδωσε η μεγάλη απεργία της Τετάρτης στην Ελλάδα, εφαλτήριο κλιμάκωσης της πάλης για να μην πληρώσει τα σπασμένα και πάλι ο λαός μας. Μετά την απεργία αποκτούν νέα δυναμική και τα αιτήματα για άμεση ανακούφιση του λαού με άμεση κατάργηση του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων σε καύσιμα και σε άλλα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, για πλαφόν στις τιμές βασικών ειδών κατανάλωσης, με επίταξη των αποθεμάτων και των εισαγωγών σε είδη διατροφής και σε ζωοτροφές όπου καταγράφεται έλλειμμα και διάθεσή τους στην κατανάλωση και στην κτηνοτροφία χωρίς χονδρεμπορικό και βιομηχανικό κέρδος. Με άμεση προστασία του εισοδήματος, με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για συλλογικές συμβάσεις εργασίας εδώ και τώρα. Την ίδια ώρα βγάζει μάτι η επιδίωξη και της δανέζικης κυβέρνησης και της ελληνικής κυβέρνησης να εξαφανίσουν την πανδημία ως διαμαγείας, κρύβοντάς την κάτω από το χαλί της καπιταλιστικής αγοράς και των αναγκών μόνο του κεφαλαίου. Το πρόβλημα όμως όχι μόνο παραμένει, αλλά εξαπλώνεται και πάλι. Η λαϊκή πάλι χρειάζεται να ενταθεί ενάντια στον πυρήνα του προβλήματος, δηλαδή την εντυνόμενη εμπορευματοποίηση της υγείας, το απογυμνωμένο δημόσιο σύστημα υγείας, τις συμπράξεις που υπάρχουν του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα που εξαπλώνονται και με το νέο ΕΣΥ στην Ελλάδα, αλλά και εδώ στη Δανία αντίστοιχα. Όλα αυτά τα αιτήματα και τους στόχους πάλης του εργατικού λαϊκού κινήματος δεν μπορεί να τα προωθήσει για να βρουν τη λύση τους καμιά αστική κυβέρνηση οποιασδήποτε απόχρωσης, ούτε στην Ελλάδα, ούτε πουθενά στον καπιταλιστικό κόσμο. Αυτές οι κυβερνήσεις το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να βυθίζουν περαιτέρω το λαό στη φτώχεια και στα αδιέξοδα. Βλέπουμε το πώς
η ονομαζόμενη ως επεκτατική πολιτική, που άλλοτε ήταν μόνο προνόμιο της σοσιαλδημοκρατίας εδώ που τα λέμε, σήμερα εφαρμόζεται πολύ καλά και από φιλελεύθερα κόμματα, επειδή απλά το απαιτούν έτσι οι ανάγκες του κεφαλαίου. Αλλά και το ανάποδο βλέπουμε. Κλασικοί σοσιαλδημοκράτες και διάφοροι νεοαριστεροί τύπου ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα ή κοκκινοπράσινοι στη Δανία να εφαρμόζουν αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα, να εφαρμόζουν μνημόνια, να κάνουν πολεμικές παραγγελίες για τα ευρωατλαντικά σφαγεία. Γι' αυτό άλλωστε δεν έχουν κανένα πρόβλημα αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, στο όνομα της σταθερότητας του συστήματος, με στόχο τη χειραγώγηση της εντυνόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας, να αλλάζουν λίγο το χαβά τους. Ο Μητσοτάκης να αρκείται και σε μια κυβέρνηση πλέον συνεργασίας μετά τις εκλογές. Ο Τσίπρας να αφήνει υπονοούμενα για μια συνεργασία ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς το Μητσοτάκη όμως. Και ο Ανδρουλάκης του Πασόκ να αναζητά σοσιαλδημοκράτες συνεταίρους, αλλά και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει στην πορεία. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχουν σωτήρες. Μόνο ο ίδιος ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ενώ βρισκόμαστε στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της ρομποτικής, της ψηφιοποίησης, στην εποχή δηλαδή που υπάρχουν όλες αντικειμενικά οι δυνατότητες ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής για εκατομμύρια εργαζόμενους στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, βλέπουμε στην καθημερινότητα να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Και εδώ, στη Σκανδιναβία, η συγκριτικά υψηλότερη ονομαστική μισθή εξίσου εξανεμίζονται από την προχωρημένη εμπορευματοποίηση των πάντων, από τους φόρους, από τα κάθε είδους χαράτσια. Το πολυδιαφημιζόμενο παλιά σου ειδικό μοντέλο που κάποτε επιστρατεύθηκε απέναντι στις πρωτόγνωρες κατακτήσεις της Σοβιετικής Ένωσης με ορισμένες προσωρινές τότε παραχωρήσεις και σχετικά καλύτερες εργασιακές συνθήκες σε σχέση με άλλες καπιταλιστικές χώρες, αποτελεί πλέον παρελθόν. Η απέτηση του κεφαλαίου είναι να τσακιστούν συνολικά όλα τα εναπομείναντα εργατικά λαϊκά δικαιώματα με ένταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, των απάνθρωπων ωραρίων, της διαρκούς αβεβαιότητας για τον εργαζόμενο. Διαλύθηκε και στο τελευταίο προπύργιο ο μύθος ότι το αστικό κράτος στον καπιταλισμό μπορεί να γίνει κοινωνικό, φιλολαϊκό και όχι αυτό που πραγματικά είναι. Όργανο στήριξης δηλαδή των καπιταλιστικών σχέσεων, δηλαδή της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Είναι ώρα ευθύνης όλων για να δυναμώσει η εργατική λαϊκή παρέμβαση παντού. Οι Έλληνες μετανάστες να συμβάλλουν μαζί με τους κομμουνιστές και εδώ στη Δανία για να αναδείξουν ότι ο πραγματικά προοδευτικός δρόμος σήμερα δεν είναι η ανέφικτη επιστροφή προς τα πίσω σε ξεπερασμένες φάσεις του καπιταλισμού, αλλά να πάμε μπροστά. Το κόμμα μας εκτιμά τη συνεργασία με τα σκανδιναβικά κομμουνιστικά κόμματα και πιστεύουμε ότι υπάρχει βάση για την παραπέρα ενίσχυση της κοινής δράσης των οργανώσεων του ΚΚΕ με τα κομμουνιστικά κόμματα της περιοχής, αλλά και το συντονισμό σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο προς όφελος της εργατικής τάξης και των λαών. Η πραγματική διέξοδος προς τα μπρος είναι ο πολύμορφος αγώνας για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των λαών. Στο δρόμο της ανατροπής της αστικής εξουσίας για μια νέα κοινωνία, τη σοσιαλιστική κοινωνία, με κεντρικό σχεδιασμό και κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής που θα ικανοποιεί όλες τις διευρυνόμενες σήμερα λαϊκές ανάγκες, αξιοποιώντας
το σύνολο των ενεργειακών πηγών, του ορυκτού πλούτου και των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Αυτός είναι ο δρόμος για να μπει τέλος σε υπεριαλιστικούς πολέμους, στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και βαρβαρότητα, για τη συναδέλφωση των λαών. Αυτή είναι η πάλι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή υγεία. Προχωράμε μπροστά με τους κομμουνιστές, με το ΚΚΕ δυνατά. Τιμάμε τις θυσίες των αγωνιστών αντιφασιστών, της αντιυμπεριαλιστικής πάλης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Συνεχίζουμε στα βήματά τους μέχρι την οριστική κατάργηση της εκμετάλλευσης, την ανατροπή της βαρβαρότητας του καπιταλισμού και την εδραίωση σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο του σοσιαλισμού. Ζήτω ο προλεταριακός διεθνισμός και η αλληλεγγύη των λαών. Κάτω ο πόλεμος. Ζήτω η ειρήνη και η ευημερία των λαών.